Λοιπόν, ας αναγκάσω το αφέντου. Αυτή τη στιγμή δίνεται η εκκίνηση. Τα άλογα φεύγουν κανονικά. Την πρωτοπορία διεκδικούν αρκετά άλογα. Ice Runner από την εξωτερική. Χαβάη Παλώμα έρχεται τώρα για να συγκαλπάσει με τον Ice Runner. Ενώ πιο πίσω η Λεξέκο Μπαλερίνα και ο Πάτροκλος. Στο σημείο των χιλίων μέτρων τα δύο άλογα συγκαλπάζουν με την Χαβάη Παλώμα να επιμένει για να πάρει το κεφάλι και το επιτυχάνει ακριβώς στο σημείο των 800 μέτρων. Χαβάη Παλώμα στην πρωτοπορία, στη δεύτερη θέση Ice Runner. Πάτροκλος τρίτος, Χαβάη η Λεξέκο Μπαλερίνα πιο πίσω, εξωτερικά τη Λεξέκο Μπαλερίνα ο Εξπρέσο. 600 μέτρα πριν από το τέλος και η Χαβάη Παλώμα είναι στην πρωτοπορία, 1,5 μήκος διαφορά από τον Ice Runner και τον Πάτροκλο, ο οποίος πάει εύκολα πίσω τους, ενώ ακολουθούν από το κάγκελο ο Κάσανδρος και εξωτερικά του ο Εξπρέσο. Έτοιμα τα άλογα για την τελική ευθεία, με την Χαβάη Παλώμα να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να δέχεται τώρα την πίεση του Πάτροκλου, ο οποίος περνάει δεύτερος. Χαβάη Παλώμα και Πάτροκλος, ενώ από την εξωτερική ο Εξπρέσο. Στο κάγκελο ο Κάσανδρος. Η Χαβάη Παλώμα σε αρχές ευθείας απειλείται από τον Πάτροκλο, ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός. Επιτίθεται και προσπερνάει. Πάτροκλος τώρα στην πρωτοπορία, ενώ από την απότατη εξωτερική έρχεται ο Αλγόριθμος. Ο Αλγόριθμος επιτίθεται και προσπερνάει και προηγείται, ενώ ο Πάτροκλος χάνει και τη δεύτερη θέση από τον Τάσος Έιντζελ. Στην τρίτη θέση λοιπόν ο Πάτροκλος και λίγο πιο πίσω για την τέταρτη θέση τρία άλογα. Χαβάη Παλώμα, Κάσανδρος και Εξπρέσο. Συγκλονιστική υποδρομία με εναλλαγές πρωτοπορίας, όπου στο τέλος στην πρωτοπορία και στη νίκη βρέθηκε ο Αλγόριθμος με ένα δυναμικό finish από την εξωτερική. Ο Αλγόριθμος, ο οποίος είναι προϊόν του Pursuit of Love και της Κομίνας, προπόνησης Πανίκου Νικολάου με αναβάτη τον Βαρνάβα Αδάμου, ιδιοκτησίας του κυρίου Γεώργιου Καλαφάτη. Συγκλονιστική, όπως λέγαμε, η αναμέτρηση των καθαρόαιμων τρίτης κλάσης 5 ετών νικητές 2 υποδρομιών και άνω, με τον Αλγόριθμο από την απότατη εξωτερική να σκεπάζει στα τελευταία φουλέ τους αντιπάλους του, να κατακτάει την νίκη. Ο Τάσος Έιντζελ από την εσωτερική και χωρίς να πραγματοποιήσει επικεφαλής διαδρομή σήμερα αποδίδει εξαιρετικά. Τερματίζει δεύτερος, τρίτος τελικά ο Πάτροκλος. Ενώ στην τέταρτη θέση αναμένεται το photo finish για να δούμε αν είναι ο Εξπρέσο τελικά ή ο Κάσανδρος. Ο Εξπρέσο τελικά είναι ο τέταρτος. Το τελικό αποτέλεσμα έχει τοποθετηθεί από τους κριτές άφιξης. 4, 11, 2, 8. Επαναλαμβάνω τη σειρά άφιξης.